ακούω σαν λες όλα θα γίνουνε. Την ώρα που βλέπουμε τη θέα από το Sky έξω το φυγό. Με θάρρος τη ζωή, γιατί η ζωή στο άγνωστο τι μου έχει δώσει να ξέρεις. Αγάπη να με ζητάς μη κουραστείς. Πες, έχεις το βίντεο. Συγγνώμη. Τώρα αυτό είναι, συμβαίνουνε, εν τη ρήμη του λόγου. Συμβαίνει εδώ στα γραφεία μας ανακοίνωση του μένιου. Μέσω του γραφείου του κυρίου πολλές φορές εμφανιστεί ο κατηγορού. Τον κατηγορού. Επειδή όπως εξηγήσαμε και χθες, αυτόν τον γνωστό ενεχειροδανιστή, καταγράψανε, υπάρχει καταγεγραμμένο. Λένε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τελείως αυθαίρετο. Γνωρίζει την ύπαρξη, θα μπορέσει να μας τα φέρει όσον αφορά το όνοματό του στην υπόθεση. Αστυνομικός που τον ενέπλεξε και θα σου κάνει. Και θα μηνύσει και θα κάνει και αγωγή σε οποιονδήποτε έχει πρωτοσέλιδο. Είναι και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ελέγξτε με αν υπάρχει διακίνηση μαυροχρήματος. Και δεν το διαπιστώσαμε. Και μη ενδιαφέρον θέμα. Μην το κλείσετε. Ότι θα σα απευθυνθεί και σε εσά. Εξάλλου είναι μεγάλο. Είτε αυτή είτε ο κύριο Βουράκη. Καταλήγουν σε φιάσκο. Θα βάθω στι τουρκικέ εταιρείε που είχαν τα λεωφορεία στην Τουρκία. Θα δοθεί μάχη από τι διοκτικέ. Ή μάλλον για την εμφάνιση συνολικά. Μετά τη συνολική μελέτη της δικογραφίας αφανών και νόμιμων διαδικασιών και συμφωνητικών τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα τάξης του Υπουργείου Οικονομικού Συστημικού Τηλεοπτικού και δεν αφορούσε μόνο την εκπομπή Αποκαλυπτικά, αλλά όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του καναλιού. Και σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε ο κύριος Φουρτιώτης με τον τηλεοπτικό αυτό σταθμό, κάποιο ποσό από τις εισπράξεις του καναλιού, αναλογούσε και έπρεπε να αποδίδεται στον κύριο Φουρτιώτη. Να φέρει η ανακοίνωση και έχουμε και μέχρι και σήμερα τα έχω λάβει. Και μάλιστα από τον Ιούνιο του 2018, με εξώδικό του, σωστά, ζητάει το συγκεκριμένο ποσό, το έχουμε υπόψη μας. Υπάρχει μια συνομιλία του Μένιου Φουρτιώτη με τον ενεχειροδανιστή. Διαβιβαστικό που είναι πλάκι που... Ζητήματα που είναι πολλά. Λοιπόν, υπήρχε. Και κοίτα να τα πούμε κάμια Μύκονο με το σκάφος μου. Το σκάφος που έχουμε βρει. Σαν το βρήκαμε το σκάφος με αυτό. Σε αυτό τον καλούσε, δεν πήγε ποτέ νομίζω. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Το σκάφος. Η ιδιαίτερη σημασία, έτσι, καμία που είχαν. Αυτό λοιπόν είναι όλο. Ποιότης. Δεν είναι στους υπόλοιπους. Και στα θεώσεις μετά. Θέλετε να σας πω κάτι. Αυτό ισχύει από τη μια. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχουν και πομένες. Κόβουν τα παραστατικά τους, κάνουν και μετά τηλεφωνική υποκλέβω και πήγε να αντιμετωπίσει. Μπορείς να καταγράψεις παράνομα κάποιον, ας πούμε, να μιλάει αυτό, έλα να το γράψεις. Όμως να σας πω κάτι. Λογία, μία συνομιλία. Θα μου πείτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν έχει δεχτεί αποδεικτική. Επειδή δεν είναι νόμιμη η καταγραφή. Τέλος πάντων. Οπτικό σταθμό. Εμπορικός μιλούσε διευθυντής. Με πελάτες, ήταν εμπορικός διευθυντής. Είχε επαφές. Πότε ακριβώς έχει καταγραφεί. Όλοι οι περισσότεροι Φουρτιώτης ήταν. Δεν έχει ξαναματαδεί. Πω, πω. Μωρέ, τα μαχαιροπύρου να μου δείχνετε. Δείξτε κάτι πιο. Ναι, ότι είναι καθαρό ασύμι, καθαρή πλατίνα και έχει επένδυση χρυσού από μέσα. Περίμενε, τα ποτήρια που βλέπετε. Ακούω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θέλω να... Περίμενε, θέλω να πω πρώτα το διαγωνισμό. Λοιπόν. Ford Fiesta, φίλοι μου, Ford Fiesta. Να το, εδώ είναι δικό σας, το επίθετό σας. Κύριο και κατάφερε να εντοπίσει το σκάφος του βασικού κατηγορούμενου. Έχουμε τη Γεωργία στη τηλεφωνική μας. Ελάτε, ακούω τη φωνή μου. Σας παρακαλώ. Πες μου τίποτα. Υγρασία. Η Γεωργία εκεί είναι και ένα αποκλειστικό της ρεπορτάζ. Θα πάμε σε λίγο στο σκάφος. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ τότε το βίντεο ντοκουμέντο. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Την έχουμε. Έλα Γεωργία μου. Πες το βρε και εσύ τώρα παντμπενογένα. Έτσι όπως μας το λες δηλαδή. Έχει ένα βαθμό. Οι φίλοι τώρα πάμε λίγο του Παναγιώτη Σπυρόπουλου που έπαιξε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σύνδεση με τα δικαστήρια. Θέλετε να πάμε στα δικαστήρια. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται η μεταφορά από ένα ενοιχτό εδώ. Τώρα, είναι. Αυτό ακριβώς. Τι είναι, για πέσεις δεν ξέρω στον Α. Λοιπόν, μιλάμε για ένα... Έλα μέρη μου. Μίλησες με τον... Πανηγυρική. Κακός. Ναι. Και έδωσε και μια ευκαιρία για να λέμε την αλήθεια και στους δικαστές. Χωλαίνει αποδεικτικά. Να έχει, είχε ένας δεύτερος αστυνομικός. Ποια στοιχεία ξεχωρίσαμε από ηθοποιός και οδηγός και μάλιστα ο κ. Αντώνης ο Πατέρας.
την εφαρμογή την είχε στο κινητό του και όχι στον TV και δεν λέει ότι βγήκε. Δεν βγήκε καθόλου. Από κάτι θάμνους, από είτε βόρεια του οχήματος και να κάνει διαδρομές μέσα στο παρκάκι. Μέσα στο παρκάκι. Είναι σαφές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης, όπως βλέπετε. Περνούν οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Ένα σταθερό τηλέφωνο βλέπω εδώ. Θα πατήσουμε το play να ακούσουμε και το μήνυμα που... Το όνομά μου είναι Εκατερίνη Ποκλέα. Εκατερίνη Ποκλέα, με πι ή με κάπα ή κοκλέα. Κοκλέα. Το όνομά μου είναι Εκατερίνη Ποκλέα. Πού ακούω εγώ, Ποκλέα ακούω. Λοιπόν, είναι μια κυρία λοιπόν η οποία άφησε το μήνυμά της και έλαχε να είναι η τυχερή της ημέρας. Κέρδισε το φόρτο Φιέστα η κυρία Ποκλέα. Ποκλέα, θα της τηλεφωνήσουμε τώρα να δούμε αν την προσπάθειά μας στο κοντρόλ να επικοινωνήσουμε με καλή το τηλέφωνο. Πώς είπατε, πείτε μου, την έχουμε. Ναι, μας ακούτε κυρία Ποκλέα. Κερδίσατε το αυτοκίνητο.